Ικανοποίηση για το γεγονό ότι με τη συμφωνία αποφεύχθηκε η καταστροφή εκφράζεται στη Νέα Δημοκρατία με τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη πάντω να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, επισημένοντα σε γραπτή του δήλωση πω δυστυχώ καταλήξαμε στο και πέντε να έχουμε επιλογή ανάμεσα σε συμφωνία ή μη συμφωνία που θα οδηγούσε στην απόλυτη καταστροφή. Δυστυχώ αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, ε, θα μπορούσαμε να πούμε και τη ιστορία τη χώρα. Ε, θεωρούμε όμως ότι αυτή τη στιγμή πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία για μία συμφωνία, που όπως πλέον όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας ε, το παραδέχονται. Ε, αυτές οι μέρες, σε αυτές τις κρίσιμες ιστορικές στιγμές, υπάρχει η ανάγκη μόνο για εθνική συστράτευση. Ε, το μεγάλο ναι που πρέπει όλοι να θυμόμαστε είναι σε αυτά που μας ενώνουν και το μεγάλο όχι σε αυτά που μας χωρίζουν. Ο κύριο Μαϊμαράκη τονίζει πω με την επιλογή τη συμφωνία η Ελλάδα πήρε μία ανάσα, ώστε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να προσπαθήσει να ξαναβρει τον βηματισμό τη μέσα στην Ευρώπη. Το γιατί φτάσαμε όσο εδώ και τα λοιπά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μετά. Αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σημασία. Στηρίζουμε λοιπόν όλη αυτή τη στιγμή αυτή την προσπάθεια. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ, πολύ δύσκολο δρόμο. Αλλά η θέση τη Ελλάδα είναι στον πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στον πυρήνα τη Ευρωζώνη. Εμεί από την αρχή αυτό. Ε, υποστηρίζαμε και οπότε ό,τι θεωρούμε ότι ό,τι γίνει με την καλύτερη δυνατή συμφωνία ε, πρέπει να έρθει άμεσα και να ξεκινήσουμε πλέον να ξαναλειτουργούμε ως κράτος και ως χώρα. Στη συνεδρίαση του Άτυπου Πολιτικού Συμβουλίου με διευρυμένη μάλιστα σύνθεση έγινε πρώτη αποτίμηση των μέτρων στα οποία συμφώνησε η κυβέρνηση με τους εταίρους ώστε να καθοριστεί η στάση του κόμματος στη Βουλή. Έχει τελειώσει ο λαϊκισμός, έχουν τελειώσει όλοι αυτοί που προσπαθούσαν, που προσπαθούσαν να διχάσουν ε, τον ελληνικό λαό. Πλέον όλε οι πολιτικέ δυνάμει τη χώρα παραδέχονται ότι η μοναδική διέξοδο, έτσι όπω είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση ότι μέχρι και ο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ είπε ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπω είναι η κατάσταση στη χώρα, ένα Brexit που δεν θα ήταν Brexit, θα ήταν άτακτη χρεοκοπία, θα είχε ολέθριες συνέπειε. Οπότε. Ε, Υπάρχει ένα τέλος στο λαϊκισμό, ένα τέλος στις διχαστικές ε, λογικές. Είμαστε όλοι μαζί. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Το πολιτικό σκηνικό σίγουρα έχει αλλάξει. Τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Ο στόχο επετέφθη. Η χώρα κρατήθηκε στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Αλέξη Τσίπρα στήρισε την τελευταία του υπόσχεση σε πείσμα όλων αυτών που ήθελαν να επιστρέψουμε στη δραχμή, ανέφερε ο επικεφαλή του ποταμιού Σταύρο Θεοδωράκη για τη συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφή. Επίση, ο κύριο Θεοδωράκη επεσήμανε Ελπίζουμε κυβέρνηση, κοινοβούλιο και κόμματα να έρθουν στο ύψο των περιστάσεων και χωρί καθυστερήσει και να πάρουν τι αποφάσει που του αναλογούν έτσι ώστε να περάσουμε όσο το δυνατό πιο σύντομα σε μια νέα εποχή. Την ανάγκη να κινηθεί γρήγορα η κυβέρνηση υπογραμμίζει η πρόεδρο του Πασόκ Φόφη Γεννηματά, σχολιάζοντα τη συμφωνία για την Ελλάδα. Αποφύγαμε τον Brexit, υπάρχει συμφωνία. Την αξιολογούμε, η κυβέρνηση να κινηθεί γρήγορα, δεν έχει περιθώρια για άλλα λάθη, έγραψε σε μήνυμά τη στο Twitter. Τόνισε ακόμη ότι ανεξάρτητα από τι δυσκολίε τη συμφωνία, οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστέ σημείωσαν νίκη εναντί των ακραίων συντηρητικών κύκλων.